Η νέα έκρηξη του προσφυγικού μεταναστευτικού έχει επηρεάσει και την Κύπρο, η οποία δέχεται κατά τα λογία πληθυσμού των μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω το τέλο του 2019, οι κυπριακέ αρχέ περιμένουν πω πάνω από 15.000 πρόσφυγε και μετανάστε θα βρεθούν στη Μεγαλόνισσο. Κανεί δεν φεύγει από εδώ αν δεν ελεγχθεί για πολιτικέ ασθένειε. Το χειρότερο όμω έρχεται αφότου φύγει κάποιο από το κέντρο. Πού θα πάει, τι θα γίνει, τι θα του συμβεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έχει στείλει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανακατανομή περίπου 5.000 προσφύγων από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κωνσταντίνο Πετρίδη, χωρίς όμως να έχει λάβει κάποια απάντηση. Το άλλο κομμάτι του νησιού είναι Κύπρος, αλλά δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αποτελεί απλά μία μαύρη τρύπα για τη μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο φιλοξενούνται πάνω από 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες.